Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε λίγο με την Εύη Σπανού, τη συνάδελφο, η οποία βρίσκεται στο γήπεδο της ΑΕΚΑ Τσαμπά, εκεί στον Καρτερό. Δεν είναι η πρώτη φορά, Εύη, που βλέπουμε αυτό το γήπεδο εκεί, το όμορφο ποδοσφαιρικό γήπεδο, να μετατρέπεται σε λίμνη. Νίκο, καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο γήπεδο της ΑΕΚ Κατσαμπά. Είναι η 7η-8η φορά που έχει πληγεί το γήπεδο από την κακοκαιρία. Δίπλα μου έχω τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της ΑΕΚ Κατσαμπά, ο κύριος Μαστροκυριακάκης Γιάννης και ο κύριος Μαστορίδης, για να μας πούν τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο είναι η 7η ή 8η φορά, όπως μας είπατε, που το γήπεδο έχει πληγεί. Κύριε Μαστροκυριακάκη, καλησπέρα και από το στούντιο. Πολλά τα προβλήματα στο ίδιο έργο θεατές για ακόμα μία φορά. Πολύ σωστά, όπως το είπατε. Δυστυχώς για 7η-8η φορά έχουμε χάσει εμείς πλέον το μέτρημα. Μπαίνει ο ποταμός και καταστρέφει το γήπεδο. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα να παλέψουμε να το ξαναεπαναφέρουμε στην αρχή του κατάσταση. Το θέμα, κύριε Μαστροκυριακάκη, τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει για να μην ξαναδούμε πάλι αυτές τις εικόνες. Πρώτον, ό,τι και να πούμε είναι λίγο, γιατί δυστυχώς τα νερά μπήκανε αυτή τη φορά από το δρόμο. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ποτάμι. Πρέπει να γίνουν σωστά αντιπλημμυρικά έργα σε όλο το Καρτερό, γιατί όπως είδατε κινδυνεύσανε και ανθρώπινες ζωές. Καταστραφήκαν επιχειρήσεις, καταστραφήκαν σπίτια. Και εμείς από αυτό το βήμα που μας δίνατε θα θέλαμε να εκφράξουμε τη συμπαράστασή μας σε όλους τους πληγέντες. Εκτός από εμάς, δηλαδή, που έχουν τα προβλήματα, είναι σοβαρά. Όπως είπατε, παρόμοιες εικόνες έχετε ξαναδεί στο παρελθόν. Πόσος καιρός χρειάζεται από την εμπειρία σας πλέον για να μπει κάποιος μέσα στο γήπεδο, για να γίνει πάλι λειτουργικό? Για να ξαναγίνει λειτουργικό με πολύ προσωπική εργασία και τη βοήθεια από όλους τους αρμόδιους φορείς, πιστεύουμε σε 15 με 20 μέρες, αλλά με πάρα πολύ προσπάθεια. Μετά το ενά δεδομένα, θεωρείτε ότι υπάρχει νόημα να μπείτε στη διαδικασία να φέρετε το γήπεδο εκεί που ήταν, αν δεν αλλάξουν πιο ριζικά πράγματα? Ενώ αν σε μία εβδομάδα ή έναν μήνα έχουμε πάλι κακοκαιρία, θα ξαναδούμε τις ίδιες εικόνες στο γήπεδο του ΑΕΚ Κατσαμπά? Γι' αυτό είμαστε σίγουροι ότι θα ξαναδούμε τις ίδιες εικόνες. Αλλά για την ομάδα, όπως για κάποιους είναι το σπίτι, και για εμάς αυτό το γήπεδο είναι το σπίτι μας. Πρέπει να το ξαναπαναφέρουμε για να έρθει η ομάδα εδώ. Γιατί χωρίς το γήπεδο, η ομάδα δυστυχώς σε 1-2 μήνες δεν θα υπάρχει. Βέβαια. Η καταστροφή είναι μεγάλη, πρόεδρε. Και βέβαια σοβαρές επιπτώσεις και στην ίδια την ομάδα, αλλά εντάξει. Έχουμε βαρεθεί, έχουμε και σχετικές φωτογραφίες βέβαια. Εδώ πέρα, εντάξει, εκεί πέρα είναι για να κάνει κάποιος ιστιοπλοεία. Δεν είναι αυτό γήπεδο ποδοσφαιρικό. Λίμνη. Είναι για γέλια και για κλάματα. Αντί να γελάς μπορείς να κλαις, και αντί να κλαις μπορείς να γελάς βέβαια. Πάντως δεν έχει τεθεί στο τραπέζι το ενδεχόμενο να αλλάξετε χώρο? Έχει πέσει στο τραπέζι, προσπαθούμε. Αλλά δεν είναι και εύκολο κομμάτι αυτό να αλλάξουμε χώρο. Πρέπει να βρεθεί χώρος για να μεταφερθούμε. Βέβαια. Να φτιαχτεί καινούριο γήπεδο. Να μας πει και ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Μαστορίδης. Ναι, 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 ναι. Βέβαια, κύριε Μαστορίδη. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να πω κι εγώ ότι όντως ζήσαμε μέσα σε 9 μήνες τη δεύτερη ζημιά πάλι στο γήπεδο. Θα ήθελα να πω μόνο 2-3 πραγματάκια. Που είπατε προηγουμένως, αν μπορούμε να συνεχίσουμε να παίζουμε μπάλα εδώ σε αυτό το γήπεδο. Επειδή δεν έχουμε άλλες επιλογές και δεν είναι μόνο η ομάδα η μεγάλη, είναι ότι εδώ πέρα βρίσκονται πάρα πολλά παιδιά της Ακαδημίας, τα οποία άμεσα πρέπει να μπουν μέσα. Αν όχι από αύριο, από χθες. Κύριε Μαστορίδη, φιλοξενούνται βέβαια και άλλες ομάδες εκεί στο γήπεδο. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ναι, θα έφτανα και σε αυτό το θέμα. Δυστυχώς την πληρώνουν και κάποιες άλλες ομάδες. Είναι η Τριτονία, είναι ο Ποσειδώνας. Είναι οι άνθρωποι που έρχονται, να πούμε, τη νύχτα και αυτοί και εργάζονται εδώ πέρα. Δυστυχώς και αυτοί τώρα ψάχνονται, να πούμε, να βρουν σπίτι που λέμε για να κατοικήσουν, έτσι. Μάλιστα. Το πρόβλημα τώρα τι γίνεται. Όπως σας είπα, δεν έχουμε άλλα περιθώρια να πούμε ότι δεν κατεβάζουμε την ομάδα. Η ομάδα θα πρέπει να κατέβει για πολλούς λόγους και είμαστε υποχρεωμένοι να φτιάξουμε αυτό το γήπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την περιφέρεια Ηρακλείου, γιατί
επανειλημμένως μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές και άλλους φορείς, να μην αρχίζω να λέω Δήμους, η ΕΨΗ και αυτά, δεν θέλω να τα λέω αυτά τα πράγματα τώρα, αλλά τώρα χρειάζομαι Μάλιστα. πραγματικά τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων. Μάλιστα. Κύριε Μαστρο Κυριακάκη, κύριε Μαστορέδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.